Καλημέρα, είμαστε στα Lidl όπως βλέπετε, γι' αυτό θα σας πάρω σήμερα παρέα μου για να σας δείξω τα αγαπημένα μου προϊόντα. Επιτέλους, κάναμε τα ψώνια μας. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε σπίτι να σας δείξω τι πήρα. Το πρώτο πράγμα εννοείται που θα σας δείξω είναι η σακούλα με τα snacks. Αχ, εντάξει, η αγάπη μου. Η αγάπη μου, έχω πάρει κάτι πατατάκια, τα οποία είναι κυματιστά με αλάτι. Έχει μέσα και τυρί και κρεμμύδι. Για να το δούμε. Λίγο ησυχία. Εντάξει, ωραίο. Όχι πολύ καλό. Μετά το αλμύρο, το θέλεις το γλυκό. Έχω πάρει αυτά εδώ πέρα τα protein bar. Έχει διάφορα, αλλά εμένα μου αρέσουν τα cookies and cream. Είναι πάρα πολύ ωραία, γκρίνω, δοκιμάστε το. Επόμενο το οποίο αγοράσαμε, εννοείται ότι ήταν γλυκά και τι με ξέρετε, δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Το έχω πει, θα ξεκινήσω διατροφή, δεν ξέρω πότε, θα δείξει. Λοιπόν, είναι αυτά τα caramel biscuit, παιδιά. Αυτά είναι ό,τι καλύτερο. Είναι με επικάλυψη σοκολάτας και μέσα έχει καραμελίτσα. Δημητριακά. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι τώρα παιδικές αναμνήσεις. Ποιος δεν τα παίρνει αυτά, πείτε μου τώρα. Είναι τα choco rice. Και γράψτε μας εδώ πέρα, βάζετε πρώτα δημητριακά ή το γάλα. Εννοείται τώρα, θα περάσω στα αγαπημένα μου. Είναι τα κρουασανάκια, τα μικρούλια. Εντάξει, παιδιά, τώρα συγγνώμη, δεν γίνεται να μην τα έχετε δοκιμάσει. Θα ανοίξουμε. Δεν είμαι καλά. Λοιπόν, είναι κάπως έτσι όπως βλέπετε. Συγγνώμη, συνεχίζω. Καφεδάκι, καπουτσίνο. Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, είναι με βανίλια. Πάρα πολύ ωραίο. Επόμενο προϊόν είναι τσουρεκάκι. Είναι από χρυσός μήλος. Είναι με γέμιση πραλίνας φουντούκι. Εντάξει, αυτά ξέρετε τώρα για πρωινό. Κρουασανάκια, τσουρεκάκι, ό,τι καλύτερο. Η αγαπημένη μου σοκολάτα. Μπράβο στα Lidl. Τέλειο. Είναι με τα φουντούκια. Και αυτό που μου αρέσει στη συγκεκριμένη σοκολάτα, παιδιά, είναι ότι έχει ολόκληρα φουντούκια μέσα. Ναι, ρε παιδιά, τέλειο. Τι σας έχω, τη πιο viral πουτίγκα του TikTok, όπου είναι high protein από Milbona, με γεύση σοκολατίτσα. Θα το πήρα για να το δοκιμάσουμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Α, τέλειο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο και το συγκεκριμένο το είχα δει που είχαν φτιάξει και cheesecake. Ψάξτε το στο TikTok, είναι full viral, θα το βρείτε σίγουρα. Εγώ πρέπει να το φάω, αυτό κανονικά πρέπει να κάνω κάτι. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Επόμενο προϊόν από Milbona που είναι πραγματικά φανταστικό είναι το cottage cheese που, παιδιά, πρέπει να το δοκιμάσετε με φρυγανισμένη φέτα ψωμί από πάνω αβοκάντο και αυγουλάκι και το cottage είναι τελείο. Φιλέτο κοτόπουλο για να φτιάξετε εδώ πέρα τη γανιά σας ό,τι θέλετε, είναι φοβερό και αυτό. Ας περάσουμε στο αγαπημένο μου στραγιστό γιαούρτι γάλπο, παιδιά, είναι 5%, είναι φανταστικό, μπορείτε να το δοκιμάσετε με μελάκι και πάνω ξηρούς καρπούς, θα με θυμηθείτε, σας το λέω εγώ. Μπέικον καπνιστό, γιατί άμα δεν φτιάξουμε και την κρεπούλα μας. Όχι, θα το πω. Εδώ πέρα, παιδιά, είναι το αγαπημένο μου λάδι Νόμα από την όμορφη Κρήτη μας, από τα Χανιά. Λατρεύουμε την Κρήτη. Και πήραμε και φρουτάκι, πήραμε μπανανίτσες για να βάλουμε τις κρεπούλες, γιατί μετά το αλμυρό, ξέρετε, θέλω και γλυκό. Καταλαβαίνετε. Επόμενο είναι αυτό το μελάκι Νόμα που είναι από τις αγαπημένες μου σειρές της Lidl. Εδώ πέρα έχουμε αυγουλάκια Νόμα και από Κεντρική Μακεδονία. Και τώρα έχουμε τυλοπίτες Νόμα. Ξέρετε, από Μέτσοβο. Θα σας πω εγώ μια συνταγή με κόκορα κοκκινιστό. Θα τις λατρέψετε. Εδώ πέρα έχουμε τσίχλες με μαστίχα χείου. Νόμα και αυτό. Και παιδιά, είναι με γεύση δυόσμο. Επόμενα αγαπημένα μου προϊόντα. CN είναι αφρόλουτρο και σαμπουάν. Και τα δύο, παιδιά, είναι vegan. Και το αγαπημένο μου σε αυτό, παιδιά, είναι ότι είναι με άρωμα μέλι. Αχ, παιδιά, μυρίζει τόσο ωραία. Και τελευταίο προϊόν που έχουμε είναι οδοντόβουτσες, αυτές εδώ πέρα. Αυτό ήταν λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like και μην ξεχάσετε να μας γράψετε κάτω στα σχόλια και τα δικά σας αγαπημένα προϊόντα. Μέχρι τότε, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!